Θα ζητήσουμε για την ουσία μυφεπριστόνη, η οποία μετά την απόφαση του FDA να επιτρέψει τη λιανική πώλησή της για πρώτη φορά, θα αρχίσει να διατίθεται από φαρμακεία των ΗΠΑ για διακοπή της κύησης. Πάμε στον επικουρό καθηγητή φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νικόλα Διέτη, να μας εξηγήσει την ουσία αυτή. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, τι είναι αυτή η ουσία, επειδή εμείς αυτό που ξέρουμε ότι κυκλοφορεί εδώ στην Κύπρο, στα φαρμακεία, είναι το χάπι της επόμενης μέρας. Κατά κάποιο τρόπο προληπτικό, δεν ξέρω αν η ουσία είναι η ίδια ή κάτι άλλο, αλλά έχει σημασία να δούμε και αυτό το χάπι τι κάνει. Ναι, έχετε δίκιο. Όχι, δεν είναι αυτό το χάπι. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Το χάπι της επόμενης μέρας είναι ένα χάπι που χρησιμοποιείται για επίγουσα αντισύλληψη ουσιαστικά μετά από μια αποτυχημένη προφύλαξη. Ναι. Παίρνεται συνήθως αμέσως μετά την επαφή ή μπορεί να δοθεί και προκαταβολικά. Ναι. Αυτό που συζητάμε τώρα, η μυφεπριστόνη, και ουσιαστικά η είδηση που έρχεται από την Αμερική είναι για ένα συνδυασμό δύο ουσιών, τη μυφεπριστόνη και τη μισοπροστόλη, είναι το χάπι άμβλωσης. Εκεί είναι όταν έχουμε εγκυμοσύνη και θέλουμε να κάνουμε διακοπή της κύησης. Ο FDA έχει δώσει την άδειά του να δίνονται αυτά τα χάπια από φαρμακεία. Εδώ να πω ότι ο FDA έχει αδειοδοτήσει αυτά τα φάρμακα από το 2000, δηλαδή υπάρχουν 20 χρόνια που δίνονται αυτά τα χάπια για διακοπή της κύησης. Αλλά το πρόβλημα που υπήρχε στην Αμερική μέχρι τώρα ήταν ότι μπορούσε να συνταγογραφηθεί και με τηλεϊατρική, εξ αποστάσεως δηλαδή, και να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου. Πλέον εδώ αλλάζει το σενάριο και μπορεί να δοθεί σε όλα τα φαρμακεία, δίνονταν μέχρι πριν μόνο από κλινικές και νοσοκομεία, συνταγογραφούνταν δηλαδή από κλινικές και νοσοκομεία, τώρα μπορεί να συνταγογραφηθεί και να δοθεί από όλα τα φαρμακεία, βέβαια από τις πολιτείες εκείνες οι οποίες είναι νόμιμη η διακοπή της κύης μέσω χημικής άμβλωσης. Και αυτό είναι και το νέο που έρχεται τουλάχιστον από τις ΗΠΑ. Άρα, κύριε καθηγητά, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η συνταγή γιατρού για αυτό το χάπι. Δεν πας στο φαρμακείο και το παίρνεις όπως παίρνεις, ξέρω εγώ, παρακετάμολη. Όχι. Και εκτός από συνταγή γιατρού, εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει και συνεννόηση και με τον γυναικολόγο. Γιατί υπάρχουν και αντενδείξεις που μπορείς να πάρεις πάνω. Δηλαδή, δεν μπορείς να διακόψεις την κύηση σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να γίνει αυτό λιγότερο από 70 μέρες, σε 70 ημέρες, δηλαδή κάτω από 10 εβδομάδες. Mm-hmm. Δεν μπορούν να το πάρουν άνθρωποι, γυναίκες οι οποίες έχουν πρόβλημα στα νεφρά τους, στα επινεφρίδια τους, γυναίκες που παίρνουν χρόνια κορτιζόνη ή αντιπυκτικά. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αν τυχόν έχουμε περίπτωση εξομήτριας κύησης, τότε αυτό το χάπι μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνο. Ναι. Άρα θα πρέπει να γίνει η εξέταση από τον γυναικολόγο, να δοθεί το OK, να γίνει συνταγογράφηση για να πάρθει, ναι, αυτό το χάπι. Τώρα, εμείς έχουμε αυτή την ουσία, αν θέλετε, που να χορηγείται από γυναικολόγους ή άλλως πως στην Κύπρο. Όχι στα φαρμακεία, εδώ είναι συνταγή. Από όσο γνωρίζω, στην Κύπρο δεν έχουμε αυτό το συνδυασμό αυτό των δύο. Ξαναλέω, είναι δύο φάρμακα. Η μυφεπριστόνη είναι αυτή που διακόπτει την κύηση και υπάρχει και ένα άλλο χάπι, η μισοπροστόλη, που δίνονται μαζί. Εκεί είναι για την αποβολή και τον καθαρισμό της μήτρας. Εδώ στην Κύπρο τα έχουμε αυτά τα δύο ξεχωριστά, ως δύο ξεχωριστά χάπια. Mm-hmm. Από όσο γνωρίζω, μπορεί να δοθούν ξεχωριστά ως δύο ουσίες για να κάνουν το ίδιο πράγμα. Απλά δεν υπάρχουν, από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον στην Κύπρο, ως ένα κοινό σκεύασμα. Ναι. Το λέω και αναδεικνύουμε αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά, σε σχέση και με το. Ξέρουμε ότι πολλοί πάνε, μεταβαίνουν στα κατεχόμενα και βρίσκουν τέτοια αμφιβόλου ποιότητα χάπια και καταναλώνουν και ενδεχομένως να έχουμε και άσχημα αποτελέσματα. Γι' αυτό ρωτάω, τώρα που υπάρχει και έγκριση από τον FDA για λιανική πώληση αυτής της ουσίας, ή που μας είπατε και εσείς συνδυαστικά, τι ισχύει στη χώρα μας, έτσι ώστε για να υπάρχουν όλες εκείνες ασφαλιστικές δικλείδες για κάθε γυναίκα που επιθυμεί και πλέον νόμιμα και στη βάση του νόμου, του ποινικού κώδικα, μπορεί να το πράξει, πού μπορεί να αποταθεί και πώς αυτή τη διαδικασία. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Πολύ σωστά, και το να πάρεις φαρμακευτικά σκευάσματα από τα κατεχόμενα είναι το θέμα της ασφάλειας, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά τίθεται και το θέμα της συνταγογράφησης αυτής καθ' αυτής, έτσι. Για να μπορεί να υπάρχει και συνεννόηση και με το φαρμακοποιό, αλλά φυσικά και με το γυναικολόγο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Καλά.